Unimod. Leather Line. Τρεις εκθέσεις αφιερωμένες στην ελληνική μόδα από 12 έως 15 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. 17η Διεθνής Έκθεση Ετοίμου Ενδύματος, Υφασμάτων, Ένδυσης. Τεξτήλια 87 για τη διεθνή αγορά. Δημιουργίες για χειμώνα 87-88 και άνοιξη-καλοκαίρι 88. Unimod. Γυναικείο ένδυμα. Unimod. Γυναικείο εσώρουχο για την ελληνική αγορά, μόνο για εμπόρους. Leather Line. Έκθεση ελληνικών υποδημάτων δερματίνων ειδών. Δημιουργίες για το χειμώνα 87-88. Κύριε, καλησπέρα σας. Στη Λευκοσία ανακοινώθηκε σήμερα επίσημα ότι ο πρόεδρος Κυπριανού απέστειλε στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τρεις επιστολές τον περασμένο μήνα που αφορούν την κατάσταση στην Αμόχωστο, στη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για το Κυπριακό και την απειλή και την αύξηση της ενίσχυσης των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων. Ο πρόεδρος Κυπριανού τονίζει προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι η δύναμη πυρός των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής έχει τριπλασιαστεί. Ο αριθμός των Τούρκων στρατιωτών αυξήθηκε σε 34.000, ενώ υπάρχουν 300 βαρέα άρματα μάχης στο νησί, στοιχεία που αποτελούν άμεση απειλή για τον Κυπριακό λαό. Ο κ. Κυπριανού καλεί τον κ. Ντεκουεγιάρ να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την απομάκρυση της σοβαρής αυτής απειλής, καθώς και για την αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων και των 60.000 επίκων που από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν μετά από μαζικές πράξεις βίας που εξανάγκασαν 100.000 Ελληνοκύπριους να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες. Οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις, επισημαίνει ο πρόεδρος της Κύπρου, εμποδίζουν τους πρόσφυγες να επιστρέψουν στα σπίτια τους και τους Τουρκοκύπριους να συμφιλειωθούν μαζί τους, ενώ παράλληλα προβαίνουν σε βεβηλώσεις, λαϊλασίες αρχαιοτήτων και εργοντέχνης, καθώς και αλλαγές των ελληνικών τοπωνυμιών. Τα θέματα αυτά, τονίζει ο κ. Κυπριανού, καθώς και αύξηση των τουρκικών στρατευμάτων, πρέπει να εξεταστούν σε συνδυασμό με πληροφορίες για την κατασκευή στρατιωτικού αεροδρομίου στο Λευκόνικο και ναυτικής βάσης στην Κυρίνια. Για το θέμα της Αμοχώστου, καλείται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να καταβάλει νέες προσπάθειες για την εκένωση των τριών ξενοδοχείων της πόλης που έχουν καταλάβει οι Τούρκοι. Τέλος, για τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης, ο πρόεδρος Κυπριανού καλεί τον κ. Ντεκουεγιάρ, κάνοντας χρέη χρήση των αρμοδιοτήτων του που του παρέχουν ο χάρτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και οι αποφάσεις του Οργανισμού, να προωθήσει τη σχετική πρόταση και να τη θέσει υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η αρνητική στάση της Τουρκίας στις διεθνείς πτυχές του Κυπριακού καθιστά τη σύγκληση μιας τέτοιας διάσκεψης πιο επιτακτική. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ, σε 118 ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών επί συνόλου 123 ενώσεων προέκυψαν τα εξής εκλογικά αποτελέσματα. Σε 61 ενώσεις έχουν την απόλυτη πλειοψηφία οι συνεταιριστές που υποστηρίχθηκαν από το ΠΑΣΟΚ. Σε 23 ενώσεις την απόλυτη πλειοψηφία έχουν συνεταιριστές που υποστηρίχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία. Σε 20 ενώσεις την απόλυτη πλειοψηφία πήραν συνεταιριστές που υποστηρίχθηκαν από τις προοδευτικές δυνάμεις. Σε 2 ενώσεις την απόλυτη πλειοψηφία έχουν συνεταιριστές που υποστηρίχθηκαν από το ΚΚΕ και σε 1 ένωση γεωργικών συνεταιρισμών την πλειοψηφία έχουν συνεταιριστές που υποστηρίχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ. Σε ανακοίνωση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, μεταξύ άλλων, τονίζεται ότι παρά το γεγονός πως οι προσκύμενοι στο ΠΑΣΟΚ συνεταιριστές εξασφάλισαν αυτοδύναμη πλειοψηφία σε περισσότερες από τις μισές γεωργικές συνεταιριστικές ενώσεις, το κίνημα έχει το σκοπό και την πρόθεση να προωθήσει τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στο συνεταιριστικό χώρο για να στηριχτούν οι θεσμοί και ως περαιτέρω συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και στη βελτίωση της θέσης των Ελλήνων αγροτών. Η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι σε 118 ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών επί συνόλου 123, οι συνεταιριστές που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία έχουν την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στις 40 από αυτές. Ολοκληρώθηκαν απόψη οι εργασίες της Συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Εσωτερικού Ανανεωτική Αριστερά με την έκδοση απόφασης για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις καθώς και για συγκεκριμένο προγραμματισμό πρωτοβουλειών. Με τη σημερινή πολιτική απόφαση του ΚΚΕ Εσωτερικού Ανανεωτική Αριστερά, καθορίστηκε ότι το συνέδριο ανασυγκρότησης
του ανανεωτικού κομμουνιστικού και ευρύτερου αριστερού ρεύματος να γίνει στα τέλη του ερχόμενου Οκτωβρίου. Παράλληλα, αποφασίστηκε η διοργάνωση ανοιχτής πολιτικής συγκέντρωσης στον χώρο της πλατείας Πλασμόνος την 5η 18 Ιουλίου το βράδυ. Συνεδρίασε χθες η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΒΑ και εξέτασε τεχνικά προβλήματα του τρίτου συνεδρίου που θα γίνει από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου στην Αθήνα. Επίσης, σε συνάντηση αντιπροσωπείας της ελληνικής αριστεράς με τον Μανώλη Γκλέζο που έγινε στην Θεσσαλονίκη, επισημάνθηκε ανάγκη για σύγκληση των δυνάμεων της δημοκρατικής αριστεράς, στόχος που όπως ανακοινώθηκε αποτελεί αμοιβαίο προσανατολισμό. Τέλος, σε πολιτική συγκέντρωση που έγινε στην Θεσσαλονίκη με ομιλητή τον Μανώλη Γκλέζο, εκδόθηκε ψήφισμα συμπαράστασης στον Οτέλο Δε Καρβάλιο και τους συναγωνιστές του. Εντυπωσιασμένος από τα δύο ερευνητικά κέντρα της Πάτρας είναι ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Αναστάσιος Πεπονής, ο οποίος σήμερα το πρωί συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Ελευθερή Οικονόμου, τον Ομάρχη Αχαΐας Δημήτρη Πανταζή και τον Δήμαρχο της Πάτρας Ανδρέα Καράβολα, πραγματοποίησε ενημερωτική επίσκεψη σε αυτό το κέντρο. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ της ανταποκριτριάς μας στην Πάτρα, Εύης Χάνθιου. Τα ερευνητικά Ινστιτούτα Τεχνολογίας Υπολογιστών, Χημικής, Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας επισκέφθηκε σήμερα το πρωί στην Πάτρα ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κ. Αναστάσιος Πεπονής. Κατά την σημερινή επίσκεψή του, ο κ. Πεπονής ενημερώθηκε από τους διευθυντές των Ινστιτούτων, κ. Γιώργο Παπαθεοδόρου της Χημικής Μηχανικής και Θόδωρο Παπαθεοδόρου των Υπολογιστών για την λειτουργία τους. Στη συνέχεια επισκέφθηκε τους χώρους των δύο Ινστιτούτων, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε πάνω σε πειράματα και ερευνητικά προγράμματα που γίνονται μέσα σε αυτά. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι τα δύο Ινστιτούτα εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνες και Τεχνολογίας και έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν εδώ και 2,5 περίπου χρόνια. Στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής διεξάγεται υψηλής ποιότητας έρευνα, βασική και φερμοσμένη, με κατεύθυνση τις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας. Υπάρχουν σύγχρονα εργαστήρια σε σημαντικούς τομείς της χημικής μηχανικής και χημίας, ενώ αναπτύσσεται συνεργασία με ιδρύματα του εξωτερικού, οργανώνεται μεταπτυχιακή έρευνα και υπάρχει επίσης συνεργασία με την ελληνική βιομηχανία. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών τώρα είναι επιφορτισμένο με την έρευνα και τις εφαρμογές των υπολογιστών, την εκπαίδευση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων λογικού και υλικού των υπολογιστών, ανάπτυξη τεχνογνωσίας και μεταφορά τεχνολογίας. Εκπονούνται εσωτερικά ερευνητικά προγράμματα καθώς και 3 προγράμματα της ΕΟΚ με αντικείμενο το σχεδιασμό και τις εφαρμογές των υπερυπολογιστών. Υπάρχουν τέλος διεθνείς συνεργασίες με 20 ερευνητικά κέντρα και βιομηχανίες του εξωτερικού. Κύριε Υπουργέ, θα θέλατε να μας πείτε τα συμπεράσματά σας από την σημερινή επίσκεψη και στα 2 ερευνητικά κέντρα της Πάτρας. Είναι δύσκολο να κλείσω τα πλούσια συμπεράσματα σε 2 φράσεις ή 3 φράσεις. Μπορώ όμως να πω, κυριολεκτώντας, ότι είμαι και σήμερα εντυπωσιασμένος. Έχω την αίσθηση ότι μία επίσκεψη στα ερευνητικά κέντρα της Κρήτης που έχω κάνει σήμερα στην Πάτρα, είμαι βέβαιος το ίδιο ισχύει όταν θα επισκεφθώ και τη Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνει ότι από το 1982 έως σήμερα πραγματώσαμε τη διακήρυξη και τις προγραμματικές κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού, του Ανδρέα Παπανδρέου. Εδήλωσε με όλους τους τόνους και επανειλημμένα ότι αν η Ελλάδα δεν μπει σε αυτήν την ταχύρυθμη εξέλιξη που σημειώνεται στον τομέα της έρευνας και συνακόλουθα στην τεχνολογία, η καθυστέρηση θα έχει τραγικές συνέπειες για τον τόπο. Ξέρετε ότι ιδρύθηκε η Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας, προχωρήσαμε σε αυτά τα κέντρα, μέσα στις δυνατότητες προσφέρονται όσες πιστώσεις είναι δυνατόν και τέλος, χάρη στο μόχθο, θα έλεγα στην ασκητική αφιέρωση στο έργο τους των Ελλήνων ερευνητών, αυτών που είναι στην Ελλάδα, αυτών που μας έρχονται απ' έξω, έχουμε σημειώσει σημαντικά βήματα, σημαντικά επιτεύγματα. Κλείνοντας, θα ήθελα μόνο ένα να προσθέσω.